Εσείς από την πλευρά σας βλέπετε σαν κίνηση να πείσει τους αναποφάσεις τους, αυτούς που θα πάνε εκδρομή και δεν θα ψηφίσουν, ή είναι ένα εκβιαστικό δίλημα για τον ελληνικό λαό, όπως ακούστηκε από κάποια στελέχη του κομματός σας? Σε κάθε περίπτωση κάτι την ανησυχεί. Εγώ δεν μπορώ να μπω, πώς να το πω έτσι, πολύ γρήγορα στις ερμηνείες, γιατί περιμένω λίγο το χρόνο να εξελιχθεί. Και ξέρετε, άκουσα με ενδιαφέρον, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Αν θα παραδώσει την εντολή ή δεν θα την παραδώσει, δεν ξέρω ακριβώς τι πληροφορίες έχει ο κύριος Βαρκόπουλος, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κρίσιμο πάντως αυτό. Αν την παραδώσει, αν θα την εξαντλήσει, όπως λένε. Αλλά πιο κρίσιμο, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι εδώ πάμε σε εθνικές εκλογές που κρίνουν πάρα πολλά πράγματα κατά τη δική μας τη γνώμη. Εμείς πάμε με δύο βασικά όπλα και ένα τρίτο πολύ ισχυρό. Και τα δύο βασικά μας όπλα είναι ότι έχουμε βγάλει τη χώρα από την πολύ σκληρή επιτροπία, από τους καταναγκασμούς των μνημονίων, και έχουμε λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο ακριβώς αυτή τη συγκυρία δείχνει τη δυνατότητά του, που είναι το πρόβλημα της γειτονική χώρα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτές οι δύο παρακαταθήκες, κατά τη γνώμη μου, δημιουργούν και το έδαφος να έχουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, ελπιδοφόρο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, με πυρήνα τον κόσμο της εργασίας. Δεν φάνηκε πριν από ένα μήνα σε ευρωεκλογές αυτό? Δεν φάνηκε, γιατί νομίζω ότι, θα σας πω κάτι, για να είμαστε απολύτως σαφείς. Εμείς με το συμβιβασμό του Ιούλη του 2015, του καλοκαιριού του 2015, κάναμε και ένα τρίτο μνημόνιο. Το νιώσαμε. Πολύ πιο, θα σας πω, πολύ πιο ήπιο από τα προηγούμενα, αλλά οπωσδήποτε μνημόνιο. Όταν προσθέτεις λιτότητα, αυτό έχει επιπτώσεις. Κάναμε τεράστια προσπάθεια να αντισταθμίσουμε αυτή την επιβάρυνση. Προς το τέλος. Δεν νομίζω προς το τέλος, κύριε Παπαδάκη, γιατί ξέρετε, ναι, γιατί τότε και αν μπορούσαμε. Να σας πω ένα λάθος που δεν έχει ακουστεί, κύριε Μαντά. Εγώ πάντα ακούω με προσοχή. Όταν παρουσιάζατε αυτά τα επώδυνα μέτρα, και κατά ομολογία δική σας, γιατί είστε ειλικρινής άνθρωπος και σας εκτιμώ, τα παρουσιάζατε ως επιτυχία. Ως λύσεις στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η κοινωνία. Να σας πω. Και η μόνιμη κόντρα με εμάς εδώ, τους δημοσιογράφους, εδώ για αυτό το κανάλι μιλάω εγώ. Ναι, ναι. Και για αυτή εδώ την εκπομπή, όχι για το κανάλι, για αυτή την εκπομπή. Παρουσιαζότανε σαν προπαγάνδα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν αυτό. Είναι αυτό που εσείς ομολογήσατε. Ότι κοιτάξτε να δείτε, πήραμε κάποια μέτρα τα οποία ήταν σκληρά. Τότε όμως δεν λέγατε ότι είναι σκληρά. Λέγατε ότι είναι τα ενδεδειγμένα. Θα σας πω κάτι. Ξέρετε, αυτό ήταν λάθος σας. Όχι προσωπικό, δεν το κάνατε εσείς πολλές φορές. Το κάνατε. Εγώ δεν θέλω να ξεχωρίζω. Εγώ θέλω είναι, να ξεχωρίζω. Όχι. Εγώ θέλω. Όχι, δεν είναι ολίδι. Η ευθύνη είναι συλλογική μέσα στις διαφορές. Πάντα ο κύριος Μαντάς είχε μετρημένο λόγο. Δεν είναι ολίδι, κύριε Μαντάς. Εγώ δεν θέλω, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Θα μου άδικος να πω αυτό. Να πάω στην ουσία. Το κάνω εγώ. Να πάω στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι πολλές φορές, όταν βρίσκεσαι σε μια εξαιρετικά μεγάλη πίεση, αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή είναι ενδεδειγμένο, που πραγματικά, γιατί το δίλημα ήταν αν η χώρα θα οδηγηθεί σε πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το ίδιο δεν ισχύει κάτι τα προηγούμενα χρόνια. Ορίστε. Και το 10 με αυτή τη λογική. Σωστό είναι και το 10 το ίδιο. Το ίδιο δεν έκανε και οι προηγούμενοι. Τι διαφορετικότητα, στο 10 δεν ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα? Μήπως τους αδικήσαμε και κάπου? Θα σας πω. Εγώ δεν πρώτον, η απάντηση σε αυτό είναι ότι ναι, ήταν δύσκολα. Αλλά υπήρχαν πολιτικές που φτάσανε τη χώρα εκεί πέρα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, παραδίδεις μια ισχυρή Ελλάδα με 24 δισεκατομμύρια έλλειμμα, μιλάω για το 2009-2010, και όταν από τα πρώτα χρόνια, τα θυμάστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς λέγαμε ότι σε ένα χρόνο θα βγούμε, άντε σε δύο χρόνια θα βγούμε, άντε οι συνταγές του Δουνουτού, άντε οι λάθος πολλαπλασιαστές, και κυρίως να σας πω ποια ήταν η διαφορά. Εμάς ποτέ δεν έγινε η εφαρμογή. Ακούστε, δεν οδήγησε στην έξοδο. Ακούστε. Η εφαρμογή οδήγησε στην έξοδο. Μου επιτρέπετε να απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι νομίζω κρίσιμο. Εμείς ποτέ δεν γίναμε ιδιοκτήτες αυτού του προγράμματος. Ενώ
Είναι άλλο πράγμα να κάνεις έναν αγκαίο συμβιβασμό και άλλο να πας από αυτή την όχθη του ποταμού. Για το λαό αυτό όμως, νομίζω. Για το λαό το ίδιο το αποτέλεσμα. Δεν είναι, όχι. Όχι. Και θα σας πω ένα στοιχείο. Ένα-δύο στοιχεία. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Δεν μιλάω έτσι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω ούτε με προσωπικές ευαισθησίες. Εγώ μιλάω με πολιτικές. Και οι πολιτικές. Και τώρα θα ξαναφανεί αυτό για να πάμε στο σήμερα. Οι πολιτικές, δυστυχώς, της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως τις διαβάζω εγώ, και δυστυχώς λέω και τον. Και ο ρόλος του Κινάλ σε αυτό είναι προβληματικό σε μια ευρωπαϊκή συγκυρία που βλέπουμε άλλα πράγματα. Δυστυχώς ξαναγυρνάτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε συνταγές που οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την κρίση. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και είναι ριζική διαφορά. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, εγώ άκουγα να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για παροχές. Κοιτάζω λοιπόν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και πείτε μου εσείς, πέρα από την κατεύθυνση στην οποία θα μιλήσω, πόσο άραγε δημοσιογραφικά, ο Ντίνος μάλιστα είναι και εξαιρετικός στα οικονομικά, το κοστολογείται, πρώτον. Δεύτερον, είναι μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια, δεν είναι, τι ακριβώς γίνεται. Τρίτον. Το ρωτάμε διαρκώς. Τρίτον. Θυμάστε τα πρωτοσέλιδα που λέγανε ότι με τις παροχές του ΣΥΡΙΖΑ δήθεν εκτροχιάζεται ο προϋπολογισμός κτλ. Γιατί γίνεται αυτό. Και εδώ θέλω να πω ένα η πολύ κρίσιμο πράγμα. Η Κομισιόν πάντως έκανε παρέμβαση για αυτό το θέμα. Θέλετε λιγάκι να τα ακούσετε όλη τη σκέψη μου. Γιατί το λέω αυτό. Διότι νομίζω ότι το σχέδιο το οποίο εξελίσσεται, είναι η Νέα Δημοκρατία, εάν βρεθεί σε θέση διακυβέρνησης, που η γνώμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί. Άρα πάμε σε χάος. Πολύ. Όπως είναι, έτσι. Να ετοιμαζόμαστε για πάντα τις κάρτες. Ξέρετε, το χάος το δημιουργείτε εσείς με τις παρεμβάσεις σας. Αφήστε τη δημοκρατία να λειτουργήσει. Αφήστε τον κόσμο. Την ημέρα που προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα το 2014, να λέτε για χάος. Αν συνεχίσετε αυτό το τύπο, την παρέμβαση δεν θα παρακαλώ. Κάνουμε μια συζήτηση σοβαρή. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας θα δημιουργήσει, θα προβάλλει ως άλοθη δήθεν μια κατάσταση που παραλαμβάνει που αν θυμάστε κύριε Παπαδάκη, εγώ δεν θυμάμαι πραγματικά από τη μεταπολίτευση και μετά, να έχουμε τέτοιου τύπου στοιχεία που σας είπα πριν, μετά από μια τεράστια κρίση. Δηλαδή να έχουμε και την δυνατότητα της ασφάλειας με το μαξιλάρι των 34 δισεκατομμύριων ευρώ, να έχουμε ανοιχτό διάδρομο γιατί ρυθμίσαμε το χρέος για 10-15 χρόνια και αυτό είναι το βασικό πράγμα το οποίο φέρνει τις επενδύσεις και αυτό το οποίο νομίζω, και αυτή είναι η βασική διαφορά, κρίσιμη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο αποσάρθρωσης, αποδιάρθρωσης του κοινωνικού κράτους και το κερασάκι είναι οι δίθεν φοροελαφρύνσεις, οι οποίες έρχονται πότε το 19, πότε το 20, πότε το 21, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς. Και απέναντι σε αυτό το σχέδιο, και αυτό θέλω να τονίσω, λέγοντάς σας και δύο πράγματα για το πριν, είναι ότι έχουμε ένα σχέδιο στοχευμένων φοροελαφρύνσεων, πολύ μετρημένων και συγκεκριμένων, και για τη μείωση της φοράς αλληλεγγύης με μηδενισμό στις 20.000 και για την επαναφορά, μάλλον για το 50% στην προκαταβολή και για μέτρα τέτοια που τώρα μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί τώρα μπορούμε να σχεδιάζουμε, κύριε Παπαδάκη, και αυτό είναι κρίσιμη διαφορά. Πιο πριν δεν μπορούσα.